καλύτερα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας από το στούντιο και υπερήφανα είμαστε χορηγοί αυτής της εκδήλωσης. Μας ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς καταφέρατε να μαζέψετε τόσους πολλούς πατρινούς και μη, με πολύ χαρά βλέπουμε πολλούς πατρινούς. Κατάφερα με μεγάλη ευκολία, θα έλεγα. Δεν δυσκολεύτηκα πολύ. Τόσο από την πλευρά των οικαστικών, που ούτως ή άλλως είναι αυτό το κομμάτι το οποίο το στηρίζομαι και το γνωρίζω καλύτερα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι περισσότερο ασχολούμαι με αυτό. Από εκεί και μετά όμως, όταν ασχοληθήκαμε με τους λογοτέχνες, είδα ότι και από εκεί υπήρξε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ υπόκριση. Και είναι και πολύ πατρινή ανάμεσά τους. Ούτως ή άλλως, η επιλογή στο κομμάτι των λογοτεχνών έγινε με κριτήριο άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην Πάτρα ή που είχαν κάποια σχέση με την Πάτρα. Υπήρχε αυτό το κριτήριο που δεν υπήρχε βέβαια στους δικαστικούς. Ναι, ίσως είναι και ευρύτερος ο χώρος και πιο δύσκολος. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, σας ακούμε. Ναι, ούτε και άλλως ήθελα να συνεργαστώ με αυτό το πάτρο στο κομμάτι των λογοτεχνών, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι λογοτεχνικοί. Πραγματικά, πολύ αξιόλογο δυναμικό. Τι είχατε κατά νου, ήταν λόγω του έτους Ελίτη, ήταν τι, ή η αγάπη σας για τον ποιητή και το έργο του? Ξεκίνησε όλο αυτό από τη μεγάλη για τον ποιητή και τον έργο. Ξεκίνησε όλο αυτό από τη δυσκολία των καιρών και όλες τις αστάθειες που έχουμε γύρω μας. Οι οποίες, δόξα τω Θεώ, αρχίζουν και καταραίουν, αλλά με πολύ δύσκολο τρόπο. Ακριβώς. Και είχα εγώ και αυτούς μήνες που μεγαλώνω στο κύβο μου στις αστάθειες. Στην αρχή για τη μορφή μιας δικαστικής έκθεσης. Μετά από διάφορες συζητήσεις που γίνανε, μου ήρθε η ιδέα να κάνω αυτό το πάτρεμα των εικαστικών και των λογοτεχνών. Είναι και το έτος Ελίτη που βοηθάει πάρα πολύ, είναι και ο αγαπημένος της. Η ιδιαιτερότητα σε όλο αυτό είναι ότι ο κύκλος με τις σταπάτες δεν είναι εργοποιητικό, είναι ένα δοκίμιο. Και μάλιστα το τελευταίο δοκίμιο πριν φύγει ο Ελίτη. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και στη γραφή του και στην ανάγνωση και κυρίως είναι επίκαιρο. Μετά από τόσα χρόνια, ενώ γράφει και το 95, είναι επίκαιρο ακόμη. Και καλέσατε ποιους, κυρία Ζώζα? Δεν σας άκουσα. Λέω, και ποιους καλέσατε από λογοτέχνες και μετά θα μας πείτε και εικαστικούς. Θα σας αναφέρω τους λογοτέχνες. Είναι ο Σπύρος ο Βρετός, ο Γιάννης Αλεξανδρόπουλος, ο Θοδωρής ο Γκόνης, ο Νίκος ο Δήμος, ο Διονύσης ο Καρατζάς, ο Παναγιώτης Κερασίδης, ο Αντώνης ο Σκεφάς, ο Γιώργος ο Τσιρόνης. Είναι, αναφέρω κάποιους τώρα, γιατί είναι αρκετή, είναι 20 άτομα. Και αναφέρω τη γραμματιά τώρα. Φαντάζομαι και ο Γιώργος ο Κοζίας θα είναι σε αυτή την εκλεκτή παρέα και ο Κώστας ο Λογαράς. Γιατί ξέρουμε, όχι, ξέρουμε την αγάπη τους για τον Ελίτη και δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Όπως και η Μαρία Ηλαϊνά, που θα έχω τη χαρά να την έρθει, θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε και μαζί μας, έρχεται από την Αθήνα, ειδικά στην έκθεση, θα είναι εδώ. Έχουν ανταποκριθεί με πάρα πολύ χαρά όλοι και ομολογούν τα πράγματα, τα έργα, τόσο τα έργα όσο και τα λογοτεχνικά, τα μικρά ποίηματα και όλα αυτά που τα συνοδεύουν, είναι εκπληκτικά. Έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την έκθεση και είναι εκπληκτικά. Από τους εικαστικούς θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποιους? Τώρα σας τα λέω ότι γραμματικά ελπίζω να μην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Υπάρχουν όλοι όσοι θέλει μπορεί να βάλει στο δελτίο τύπου. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας, θα τα αναφέρουμε κι εμείς. Ακριβώς, ακριβώς. Να ξεκινήσω να πω, είναι ο Νίκος ο Μιχαλητιάνος, ο Μένιος ο Κωστόπουλος που είναι από την Πάτρα. Εδώ η Ειρήνη Πράτη, ο Δημήτρης ο Τσουμάνης, ο Χρήστος ο Γαλουφαλής, ο Ήλιας ο Ιδονίδης, ο Σάρτος ο Σάκης, ο Δημήτρης ο Τελιάνης, η Έννη Κούκουλα που θα κάνει και διάλογο με το έθνος, με τη φωτογραφία, με το κείμενο της Μαρίας της Λαϊνά. Άρα δεν μας περιμένει αύριο στα εγγένεια μία απλή παρουσίαση κειμένων, εικόνων, ζωγραφικών πινάκων, αλλά θα είναι μια πιο διαδραστική, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, παρουσίαση. Γιατί παρόλο που ούτε τα κείμενα δημιουργήθηκαν συγκριτικά με τα έργα, παρόλο που λειτουργούν
σαν αυτόνομα και οι καθηγητοί και οι λογοτέχνες, τελικά που φαίνεται αυτό το πάντρεμα το συνδέει μεταξύ του. Είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Εκεί οι καλλιτέχνες κάπου συναντώνται και όταν έχουν πηγή έμπνευση σε έναν τέτοιο μεγάλο ποιητή. Τι ώρα μας περιμένετε στη Μιαούλη? Από τις 8 η ώρα και μετά θα χαρώ πολύ να το δω και κυρίως να δείτε να γνωρίσετε τους καλλιτέχνες, τους λογοτέχνες. Θα είναι άπαντες παρόντες δηλαδή. Οι περισσότερες συμπλειοψηφίες τους, ναι. Mm. Θα έρθουν και οι καλλιτέχνες από την Αθήνα και οι λογοτέχνες, αλλά και όλοι σίγουρα όσοι είναι στο δω. Να σας ρωτήσω, μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση, η κυρία Ζώζα? Θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Απριλίου. Α, πολύ ωραία. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να το υπενθυμίζουμε τακτικά και εσείς λίγο θα μας βοηθήσετε στα πρακτικά για τις ώρες λειτουργίας της γκαλερί σας, παρακαλώ. Βεβαίως. Η γκαλερί είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Τρίτη, Τέταρτη και Παρασκευή από τις 10 έως τις 3 και από τις 6 έως τις 9. Μόνο την Κυριακή έχει κλειστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να μην είναι μία αυταπάτη μόνον και να μην διαρκέσει λίγο, αλλά πάρα πολύ η όλη προσπάθεια. Σίγουρα δεν είναι μία αυταπάτη, γιατί όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν και εγώ μαζί τα έχουμε κάνει με πολύ μεγάλη χαρά και θέλαμε να δώσουμε πράγματα πιο ουσιαστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλώς το απόγευμα. Γεια χαρά σας.